Σε ένα οργανωμένο χώρο του Ρεθύμνου, που όμως δεν είναι το κατάλληλο μέρος για τη διαβίωσή του, θα είναι αναγκασμένο να παραμείνει και τις Άγιες ημέρες του Πάσχα ένα ανήλικο κορίτσι από το Ρέθυμνο, το οποίο απομακρύνθηκε από το σπίτι του και από το οικογενειακό του περιβάλλον ευρύτερα, όταν η υπόθεσή του έφτασε στις δικαστικές αρχές. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή. Η Στέλλα Μαχιουδάκη θα μας μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες, με το παιδί να έχει γίνει, καλησπέρα Στέλλα, μπαλάκι κυριολεκτικά, ανάμεσα σε Ρέθυμνο, Χανιά και το αντίστροφο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Καθαρίνα, κυρίε και κύριοι, είναι έτσι ακριβώς όπως το ανέφερες. Το ανήλικο κορίτσι που φέρεται ένα χέρι άκρας υγείας απομακρύνθηκε από το σπίτι του το προηγούμενο διάστημα, όταν το περιβάλλον του κρίθηκε ως άκρος ακατάλληλο και νοσηρό λόγω βλαβερών ενδοοικογενειακών προβλημάτων, με συνέπεια να βρει προσωρινό καταφύγιο σε ένα άλλο σημείο της πόλης, χωρίς όμως να έχει καν τη δυνατότητα να επιστρέψει και στο σχολικό του περιβάλλον. Θα πρέπει να σας πω ότι στην υπόθεση ενεπλάκη πρόσφατα και η εισαγγελία Ρεθύμνου, όπου μάλιστα με εισαγγελική διάταξη που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, η επιμέλεια του παιδιού δόθηκε σε ένα εκκλησιαστικό φιλανθρωπικό ίδρυμα των Χανίων, το οποίο όμως ουδέποτε μέχρι σήμερα άνοιξε την αγκαλιά του για να στο χαρίσει στοργή και αγάπη σε αυτό το παιδί. Γιατί, Στέλλα, η απάντηση ποια ήταν? Η απάντηση ήταν να μας ήρθε ουσιαστικά το πρωί, όπου με την εισαγγελική διάταξη αναχείρασε. Ό,τι αφορά την επιμέλεια, το κορίτσι μεταφέρθηκε από ειδικούς και συνοδεία της αστυνομίας στα Χανιά. Προς μεγάλη έκπληξη όλων όμως, ουδής ευαισθητοποιήθηκε από το δράμα του, και όχι μόνο οι πόρτες του ιδρύματος ήταν ερμητικά κλειστές, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι του, κυριολεκτικά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, κλειδαμπαρώθηκαν μέσα και αρνήθηκαν να έχουν οποιαδήποτε επαφή με το παιδί αλλά και με τους ανθρώπους που το μετέφεραν έως εκεί, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή κάποιες θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Οι πηγές μας, πηγές της Crete TV, αναφέρουν ότι το εν λόγω ίδρυμα, που φιλοξενεί ήδη άλλα 16 ενήλικα παιδιά, φέρεται να έχει ένα συγκεκριμένο όρο στο καταστατικό του που δεν του επιτρέπει ούτε κατ' εξαίρεση τη φιλοξενία παιδιών λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Από την άλλη, υπάρχουν επίσης πληροφορίες που λένε ότι τα μέλη του Ιδρύματος φέρονται να προβάλλουν ως επιχείρημα για να μην δεχτούν το παιδί ότι είναι ψυχικά διαταραγμένο. Κάτι το οποίο όμως φαίνεται πως δεν ισχύει, με βάση τουλάχιστον και την τελευταία έκθεση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, η οποία βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης αυτή την ώρα. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι από τη μια το Ίδρυμα αρνείται να εφαρμόσει την εισαγγελική διάταξη, θέτοντας πιο πάνω από τους νόμους της πολιτείας το καταστατικό για τη λειτουργία του, ενώ μάλιστα σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, τα μέλη, τα στελέχη του Ιδρύματος, φαίνεται πως έφτασαν και μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα εφετών για να διαμαρτυρηθούν σε ό,τι αφορά την απόφαση της εισαγγελίας Ρεθύμνου, με τον εισαγγελικό λειτουργό των Χανίων να λένε πληροφορίες ότι διέταξε την έκδοση σχετικής βεβαίως από ειδικό ότι η ανήλικη δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Έτσι, όπως πολύ σωστά σημείωσες και εσύ στην αρχή, μετά από όλη αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία και με το κορίτσι να έχει δεχτεί ένα ακόμα τραύμα στην ψυχή του, αυτό της απόρριψης, επέστρεψε πάλι στο προσωρινό του καταφύγιο στο Ρέθυμνο, προσδοκώντας, Κατερίνα, τι άλλο, τη δική της ανάσταση, που στην πράξη όμως θα είναι τελείως διαφορετική από τους ανθρώπους που ουσιαστικά κρατούν την τύχη της στα χέρια τους. Σε ευχαριστώ, Στέλλα.